πάνε καλά. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε. Σβήστε τη μηχανή σας, παρακαλώ. Μάλιστα, αμέσως. Το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι δωρεά, κληροδότημα. Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό? Να σας δώσω τα στοιχεία μου. Τι είναι αυτά που μας έχετε δώσει εδώ ακριβώς, κύριε? Με συγχωρείτε, κύριε Όργανα. Εγώ είμαι νομοταχής πολίτης. Εδώ είναι άδεια. Άδεια αυτοκινήτου, άδεια ικανότητας οδηγού, ασφάλεια αυτοκινήτου, άδεια κυβισμού μηχανής μεγάλης κυβισμού, αεραστεχνική άδεια αλληλεγγύης. Ηρεμήστε. Μην κουράζετε, κύριε. Πιστεύετε δηλαδή ότι εμείς ασχολούμαστε με αυτές τις βλακίες? Άδεια, δίπλωμα και ασφάλεια. Σας παρακαλώ, πάρτε το πόδο. Καλά, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι θέλετε από μένα? Τι θέλετε να θέλουμε, κύριε, από εσάς εδώ που σας σταματήσαμε? Τι άλλο θα μπορούσαμε να θέλουμε δηλαδή από εσάς, κύριε? Την κάρτα καυσαερίων! Μα τι παράξενοι άνθρωποι! Τι παράλογοι άνθρωποι! Μαμάκια, κύριε μου! Ακούσατε πεντακάθαρα από το συνάδελφο που σας είπε! Την κάρτα καυσαερίων! Μα σας παρακαλώ, κύριε Όργανα! Δηλαδή με σταματάτε να μου ζητήσετε κάρτα καυσαερίων μέσα στο καθαρό αέρα, μέσα στην ερημιά! Τι γίνεται, κύριε! Είσαστε με τα καλά σας! Θα μας μάθετε τη δουλειά μας! Θα μάθετε εσείς τη δουλειά στην ελληνική αστυνομία! Είμαι υποχρεωμένος να σας πυροβολήσω! Όχι να το πυροβολήσω! Ο κύριος δεν έχει καμία σχέση. Το αυτοκίνητο αυτό είναι δικό μου για την ακρίβεια. Ανοίξει τη μητέρα μου, η οποία. Δεν πα 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 τσουτσέκι και στερα φουβιά. Δεν πα πα τσουτσέκι! Α το διάλα από εδώ! Για σεξ, εσύ ρε φοβιτσιάρι. Για σεξ. Έλα εδώ πέρα, γουάκι. Μα το παίζει και έξυπνο. Όχι, πώ μα το παίζει έξυπνο. Όταν μα λε τι να την κάνουμε την κάρτα καυσαερίου μέσα στην ερημιά, μα το παίζει έξυπνο. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αν δεν έχει κάποια αντίρρηση. Παρακαλώ. Το Λος Άντζελες το γνωρίζει. Την πόλη αυτή η οποία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα ρήπανση. Το γνωρίζω. Τι ήταν, αγαπητέ μου, το Λος Άντζελες πριν γίνει το Λος Άντζελες που όλοι ξέρουμε? Τι ήταν? Ερημιά ήταν, αγαπητέ μου! Η Νέα Υόρκη! Η Νέα Υόρκη, μου ξέρετε τι ήταν πριν γίνει η Νέα Υόρκη με τη μορφή που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια? Όχι. Μια ερημιά ήταν, ανθρωπέ μου! Και εγώ ξέρετε τι ήμουνα πριν από 20 χρόνια? Τι ήμουνα? Πρωταθλητής Ελλάδος στο Ράλι Βρυτανίας. Στο Ράλι Βρυτανίας! Μάλιστα! Έκανε αυτόγραφο! Γράψτε ένα αυτόγραφο! Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε! Τι το πιστεύω? Λοιπόν, τέλος πάντων, κάρτα καυσαερίων έχετε ή δεν έχετε? Δεν έχω! Γιατί δεν βγάζετε, κύριε, μια κάρτα καυσαερίων? Να βγάλω! Τι βράβο! Αυτό θέλετε! Έμα βέβαια! Κάντε μια καρτούλα, ακούστε μένα! Λοιπόν, εδώ πιο κάτω είναι η Κάτω Παναγιά. Ένα καταπληκτικό χωριουδάκι. Εκεί θα βρείτε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Πάτε εκεί και ζητήστε τον Μπάμπι. Πείτε το κι εσείς. Τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι, μπράβο. Ο Μπάμπι θα σας προμηθεύσει με την καλύτερη κάρτα καυσαερίων της περιοχής. Παρακαλώ. Μπορώ να φύγω τώρα? Βεβαίως, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, κύριε. Να είστε καλά. Γεια σας. Και πού είστε? Έχω πρόχειρη μια κλίση επάνω μου. Πάρτε την για καλό και για κακό, μια που σας σταματήσαμε. 50 χιλιάρικα κλίση για καυσαέριος μέσα στην ερημιά. Να σε κεράσω κάτι θες να ακούεις πρώτα? Όχι, να μου πεις καλύτερα. Λοιπόν, τα ανταλλακτικά θα μας τα φέρουν από τη Λάρσα, αν έχω. Ευθύμ, πιο σιγά ρε, μιλάω ρε. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στις 145.750. 45.000 είναι η δικιά μου εργασία. Τι θα γίνει, ρε Ευθύμ, τελείωνε! Καλά, μας έχει τρελάνει. Όλη τη μέρα αυτή δουλειά γίνει. Ο γιος σου είναι? Ναι, ποιον έμοιασε αυτό το παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ο άλλος ο γιος μου, ο Λάμπς, καμία σχέση. Νύχτα με τη μέρα. Ναι, είχαμε μείνει στην εργασία. Το σύνολο. Στάζει, δεν με βιάζει. Δεν βάλαμε τον κερανό. 15.000. Και καμιά 4 κουτιά λάδια. Γιατί τα διάσατε όλο. Λίγο πολύ γύρω στις 225.000. Μη δίνεις 2 εκατοστάρια και τη βάζω μπρος. Τι θα γίνει, ρε Λάμπ? Πες τον Ευθύμη να έρθει. Σε θέλει ο μπαμπάς, πες. Τώρα όσον αφορά το άλλο που με ρώτησες, για να πάτε Καστοριά από εδώ, πρέπει να πάρεις το κτέλ για Καλαμπάκα που περνάει από εδώ το απόγευμα. Μετά από Καλαμπάκα πάλι πρέπει να πάρεις το κτέλ για Λάρσα, θα φτάσεις εκεί βράδυ. Τώρα που Λάρσα έχει ανταπόκριση για Καστοριά, τι ώρα θα σε γυλάσω? Μάλλον αύριο. Ξενοδοχεία, εισιτήρια, σοξουμόξου, κάνα 40.000. Αλλά χάνεις 2 μέρες που είπες ότι βιάζεσαι. Βέβαια υπάρχει άλλη λύση. Να σε πάει ο Λάμπης με το ταξί. 80.000.
Τι την κοιτάς αυτόν. Αυτός είναι ο Ευθύμης, ο ντραμίστας. Ο Ευθύμης σιγά με σε πάει Καστοριά. Ο Ευθύμης θα σε πάει τρίκαλα, τρίκαλα, τρίκαλα Κυλκής. Αχα! Πρόγραμμα ταξιδίου. Με αυτό θα τις πάρουμε στο κατόπι. Λάμπ, τράβα να ζεστάνεις τα μάξι. Ο Ευθύμης είμαι. Του ίδιου καλή. Ναι. Και δεν μπορούμε να το πάρουμε πια. Γιατί? Καλή σου μέρα, παλικάρι μου. Γιώρη Αντρόποφ, α. Για να δούμε τώρα τα αντανακλαστικά σου. Σου δεν πρισλάλλει, δε. Ε, μιλές, οι σύντροφοι του πήραν το πιστοποιητικό. Γιατί ανησυχεί ο συμβουλιογράφος Καστοριά. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τι είπα, Μαριουρό και ρουλέτα. Ναι, ναι. Α, ναι, 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 ναι. Νέκρα. Άρα, πού την πας την πουτάνα, πού την πας την πουτάνα, πού την πας την πουτάνα, πού την πας. Κώστα, για μια καλύτερη Ελλάδα.